κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7. Να παρακολουθήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Action 24. Χαρακτηρίζει νάρκη την απλή αναλογική για την πολιτική σταθερότητα και ντέρμπι την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πει πού θα βρει τα χρήματα για τη μείωση του ΦΠΑ και κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη πως έχει προσωπικό θέμα μαζί του. Η στόχη της πρώτης κάλπης των πολιτικών αρχηγών 2 εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Καθαρή επικράτηση που θα του δώσει αέρα αυτοδυναμία ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νίκη στις 21 Μαΐου θέλει ο Αλέξης Τσίπρας για τη δημιουργία προοδευτικής κυβέρνησης σε ισχυρό διψήφιο ποσοστό στοχεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τραγωδία σε σχολική εκδρομή στα Τρίκαλα. 15χρονη άφησε την τελευταία της πνοή σε νυχτερινό κέντρο. Οι δραματικές προσπάθειες των γιατρών για να την επαναφέρουν στη ζωή. Σε σοκ οι γονείς και οι συμμαθητές της άτυχης κοπέλας. Η μεγαλοπρεπή στέψη του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα. Η συγκίνηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και η απόσταση του Χάρη. Έκλεψε την παράσταση η Κέιτ Μίτλετον αλλά και τα καμώματα του μικρού πρίγκιπα Λούις. Η χρυσή άμαξα και οι υψηλές παρουσίες στην ενθρόνηση του 40ου μονάρχη της Βρετανίας. Εβδομάδες πριν από τις κάλπες, κυρίες και κύριοι, και οι πολιτικοί αρχηγοί εντείνουν τα εκλογικά τους διλήμματα με στόχο τη συσπήρωση των ψηφοφόρων τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τον κίνδυνο ακυβερνησίας λόγω απλής αναλογικής, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει το σχηματισμό κυβέρνησης στις 21 Μαΐου. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν ωστόσο τους συναδέλφους με τη βοήθεια των οποίων θα δούμε τις εξελίξεις. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ξεδιπλώνουν τις στρατηγικές τους για την πρώτη κάλπη και οι πολιτικοί μας συντάκτες Γιώργος Παπακοσταντίνου και Κατερίνα Κανάκη θα μας ενημερώσουν διεξοδικά για τους στόχους των δύο μονομάχων, ενώ η Νικόλ Ποφάντη θα μας ενημερώσει για όσα έγιναν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου. Να παρακολουθήσουμε όμως πρώτα το βίντεο με τις πολιτικές εξελίξεις. Στραμμένο στην κρίσιμη πρώτη Κυριακή κινούνται οι διεκδικητές της εξουσίας 2 μόλις εβδομάδες πριν την κάλπη της απλής αναλογικής, θέτοντας με ακόμα πιο έντονο τρόπο το διακύβευμα και τα διλήμματα των εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε την ανάγκη ισχυρής αυτοδύναμης κυβέρνησης, προειδοποιώντας για την απειλή της ακυβερνησίας και της αβεβαιότητας. Θέλουμε Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ή ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Τόσο απλά. Μία κάλπη βλέπω εγώ μόνο μπροστά μου. Την 21η Μαΐου. Δεν χωρούν αψήφιστες ψήφοι και άσφαιρα μηνύματα δίθεν διαμαρτυρίας. Κανένα λάθος δεν διορθώνεται μετά. Ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε από τα γρεβενά πως η Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που κόψει πρώτη το νήμα, θα κάνει ό,τι μπορεί για να σχηματίσει κυβέρνηση, προβάλλοντας εμφατικά το δίλημα πολιτική αλλαγή ή Μητσοτάκης. Δεν θα ρισκάρει επαναληπτικές εκλογές. Αν βγει πρώτος, έστω και με μισή μονάδα, θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να φτιάξει κυβέρνηση. Με εκβιασμούς. Με την μάχη ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τη Χαριλάου Τρικούπη, αναφορικός με την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου να μένεται, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε εκ νέου τα βέλη του προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την αριστερά δεν την έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Εδώ είναι η πραγματική αριστερά, η κεντροαριστερά, το ιστορικό κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου. Να πάνε κόντρα στα εκβιαστικά διλήμματα των κομμάτων που κυβέρνησαν την χώρα, κάλεσε τους πολίτες ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο λαός μας μπορεί να γυρίσει την πλάτη στα εκβιαστικά διλήμματα. Μπορεί να αχρηστεύσει τις παγίδες που του στείνουν. Η ελληνική λύση θα έχει αυτόνομη πορεία, διαμήνυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Γιάννης Βαρουφάκης έκλεισε κάθε χαραμάδα συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας. Να μην διακατέχεται από το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Δεν μπορείς να ψηφίζεις αυτόν που σε δολοφόνησε οικονομικά. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μπούμε σε ένα αλυσβερίσι για υπουργικά αυτοκίνητα. 14 μόλις ημέρες πριν την 21η Μαΐου, οι πολιτικοί αρχηγοί φορτσάρουν με εξορμήσεις και περιοδίες ανά την Ελλάδα. Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους πολιτικούς μας συντάκτες Γιώργο Παπακοσταντίνου και Κατερίνα Κανάκη, οι οποίοι θα μας ενημερώσουν για τις στρατηγικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα αντίστοιχα. Γιώργο, ξεκινάμε με σένα. Βλέπουμε και τον Πρωθυπουργό να εστιάζει περισσότερο στην κάλπη της απλής αναλογικής. Είναι μία η κάλπη, το λέει από την αρχή αυτής της προεκλογικής περίοδου, αλλά και πολύ
πολύ πριν, συγγνώμη, ξεκινήσει αυτή η κούρσα προς την 21η Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι υπάρχει μόνο μία κάλπη, μόνο μία Κυριακή. Εκεί λοιπόν εστιάζει την στρατηγική του, γιατί θέλει να επιτύχει μία ισχυρή πρωτιά, μία καθαρή διαφορά που θα αποτελέσει και το διαβατήριο της αυτοδυναμίας, το βατήρα για την δεύτερη Κυριακή, εκεί όπου στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής θα μπορέσει, όπως εκτιμάται από την Πειραιώς, να επιτύχει το αποτέλεσμα που θα επιφέρει και την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Γι' αυτό και εντείνονται ταυτοχρόνως και τα μηνύματα κατά της χαλαρής ψήφου. Τον ακούμε συνεχώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ψήφιστες ψήφους ή για ψήφους διαμαρτυρίας. Δεν μπορεί να διορθωθεί τίποτα από αυτά στη δεύτερη Κυριακή. Και πλέον θα επιμένει ταυτόχρονα μάλλον και στα σενάρια της κυβέρνησης ετημένων, στα οποία μπορούν να μπει ένας επίλογος μόνο με την καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, να έρθουμε τώρα σε σένα, Κατερίνα Κανάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή έχει διαφορετική στόχευση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιμένει πως μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Ακριβώς και γι' αυτό εξάλλου ποντάρει Εύη στην πρώτη Κυριακή, διότι από εκείνη είναι που, από αυτή την κάλπη είναι που θα εξαρτηθεί και το εάν θα σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Εξάλλου από την αφετηρία αυτής της μακράς, αυτής της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, αυτό ακριβώς ήταν το πρόταγμα. Είναι ο στόχος, ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι στην Κουμουνδούρα επενδύουν στην περαιτέρω συσπήρηση των ψηφοφόρων. Τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήγματα δείχνουν την συσπήρωση στο 60-65% και αυτό που θεωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μπορεί να υπάρξει βελτίωση έτσι όσο φτάνουμε προς την κάλπη. Βεβαίως, σκοπός της Κουμουνδούρου είναι το βράδυ της Κυριακής, της 21ης Μαΐου, να καταστεί ο απόλυτος κυρίαρχος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και γι' αυτό ακριβώς εντείνει και το pressing και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως προς την πλευρά της αριστεράς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα Γιώργο και εσένα Κατερίνα. Αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα κυρίες και κύριοι, καθώς σε σοκ βρίσκονται γονείς και καθηγητές και μαθητές από τον θάνατο 15χρονης χθες το βράδυ σε νυχτερινό κέντρο στα Τρίκαλα στη διάρκεια τριήμερης σχολικής εκδρομής. Η άτυχη μαθήτρια από σχολείο του Βύρονα Αττικής, ενώ διασκέδαζε με τους μαθητές της, αισθάνθηκε αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις της και στάθηκε τελικά αδύνατο να επανέλθει στη ζωή παρά τις έντονες προσπάθειες των ιατρών. Τώρα όλοι αναμένουν τις απαντήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια θανάτου. Ξημερώματα Σαββάτου. Μαθητές και μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Βύρονα διασκεδάζουν σε νυχτερινό κέντρο στα Τρίκαλα, όπου έχουν πάει σχολική εκδρομή. Ξαφνικά, μια συμμαθήτριά τους 15 ετών χάνει τις αισθήσεις της μπροστά στα μάτια τους. Προσπαθούν να τη συνεφέρουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το άτυχο κορίτσι μεταφέρεται αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου οι γιατροί κάνουν τα πάντα για να επανέλθει. Πραγματοποιήθηκε από τους γιατρούς του ΤΕΠ άμεση έναρξη κάρπα και διασωλήνωση. Η κοπέλα παρουσίασε κοιλιακή μαρμαργή, απεινιδώθηκε και τοποθετήθηκε προσωρινώς διοφλέβες δυματοδότης. Για τουλάχιστον 2 ώρες το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου προσπαθούσε να επαναφέρει τη 15χρονη που σύμφωνα με πληροφορίες είχε επιβαρημένη υγεία. Δυστυχώς μετά από 2 ώρες δεν είχαμε τέτοιο συμπτώμα, το έλεγε διευθυνής κατέληξε. Το τι πάθηση είχε το παιδί ή από τι ποιο ήταν το αίτιο του θανάτου, αυτό θα το δείξει η ιατροδικαστική έκθεση. Οι τραγικοί γονείς του κοριτσιού που ειδοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας έσπευσαν στα Τρίκαλα όπου και ενημερώθηκαν από ψυχολόγους για την κατάληξη του παιδιού τους. Είναι το σχολείο από όπου η πρώτη Λυκείου ξεκίνησε για τη σχολική εκδρομή στα Τρίκαλα. Μαζί τους και η 15χρονη κοπέλα. Καθώς τα παιδιά διασκέδαζαν σε κλαμπ της πόλης, αισθάνθηκε δυσφορία. Τότε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Τρικάλων. Ήταν πάρα πολύ καλό κορίτσι. Είχε πολύ καλό χαρακτήρα. Ήταν διάφορα. Τα καλά του κόσμου είχε. Τη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της 15χρονης και στη γειτονιά της στο Βύρονα, με κατοίκους της περιοχής να μην μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Σοκαρισμένοι οι γονείς, οι μαθητές και οι καθηγητές του 5ου Λυκείου Βύρονα, όταν έμαθαν ότι 15χρονο κορίτσι που είχε πάει σχολική εκδρομή με τους συμμαθητές της στα Τρίκαλα, καθώς διασκέδαζαν σε κλαμπ της πόλης, έχασε τη ζωή του. Στεναχωρήθηκα για το κοριτσάκι και για τους γονείς της, γιατί ήθελε να πάει να διασκεδάσει. Και στο τέλος κατέληξε έτσι. Τα ακριβή αίτια θανάτου της 15χρονης μαθήτριας θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα στις επόμενες ημέρες.
Εξαιρετικά δύσκολο να προκύψει βιώσιμη κυβέρνηση στις 21 Μαΐου, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Άξιον 24 και στους Γιάννη Σαραντάκο και Βασίλη Τσεκούρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ντέρμπι την εκλογική αναμέτρηση και δήλωσε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Παράλληλα, χαρακτήρισε το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα ανεφάρμοστο, ενώ αποκάλυψε πως θα υπάρξει μόνιμη μείωση του ΦΠΑ το 2025. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη πως συμπεριφέρεται σαν να έχει προσωπικό πρόβλημα μαζί του, ενώ όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του Action 24 για μια εφόλυστη τηλεσυνέντευξη στην πορεία προς την κρίσιμη εκλογή της 21ης Μαΐου. Σας βρίσκουμε στο γραφείο σας στο Μέγαρο Μαξίμου. Μόλις επιστρέψατε από την Πάτρα, σε λίγη ώρα θα πάτε στη Χαλκίδα. Μία, θα έλεγα, ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα εν ώψη και των εκλογών σε λίγες εβδομάδες. Πρέπει να είναι σε κάθε προεκλογική περίοδο. Οι ρυθμοί προφανώς είναι πολύ εντατικοί. Και θα αξιοποιήσω μέχρι και το τελευταίο λεπτό που έχω στην διάθεσή μου να μιλήσω στους πολίτες για το όραμά μου για την Ελλάδα του μέλλοντος, να παρουσιάσω το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία και να εστιάσω τη συζήτηση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, στα σχέδιά μου για το τι θέλουμε να κάνουμε τη δεύτερη τετραετία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αυτή από το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών και της επόμενης μέρας. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω αυτό λόγω του συστήματος απλής αναλογικής. Βλέπω το κλίμα των τελευταίων ημερών, τα τελευταίες ώρες θα έλεγα, με μια, θα έλεγα, ένταση μεταξύ των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο εύκολο είναι πραγματικά μέσα σε αυτό το κλίμα να υπάρξει μια συνεργασία την επόμενη μέρα των εκλογών, ανεξαρτήτως αποτελέσματος? Πιστεύω ότι επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις μας ότι η απλή αναλογική ουσιαστικά είναι μια νάρκη στην πολιτική σταθερότητα. Είναι ένα εκλογικό σύστημα από το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να προκύψει μια σταθερή κυβέρνηση. Και βέβαια το ερώτημα αυτό δεν πρέπει να το κάνετε σε μένα, πρέπει να το κάνετε σε αυτούς οι οποίοι υπερασπίζονται την απλή αναλογική και σε αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να προκύψει εντός εισαγωγικών κάποιο είδους προοδευτική διακυβέρνηση την επόμενη μέρα. Διότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά τις τελευταίες εβδομάδες από την κυβέρνηση των ηττημένων, πήγαμε σε κυβέρνηση ανοχής. Πήγαμε σε μια συζήτηση η οποία έγινε με τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος θέλει να αντικαταστήσει τα ευρώ μας με Δήμητρες. Τώρα υπάρχει μια κόντρα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Προσωπικά μένω έξω από αυτή τη συζήτηση. Προτιμώ να μιλώ για την Ελλάδα του 2023 και όχι για την Ελλάδα του 1981. Και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα από την αρχή. Διεκδικούμε την πιο δυνατή ισχυρή εντολή στην κάλπη της 21ης Μαΐου, η οποία και τελικά θα καθορίσει στη συνέχεια το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα και το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Άρα εσείς δεν βλέπετε με οποιοδήποτε συνδυασμό κυβέρνηση την επόμενη μέρα της 21ης Μαΐου, δηλαδή στις 22 Μαΐου, όποιος και να είναι ο συνδυασμός, ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, με αυτό το κλίμα υπάρχει δυνατότητα συνένεσης? Από την πρώτη στιγμή μίλησα για το αριθμητικό ενδεχόμενο να υπάρξει μια κυβέρνηση ηττημένων. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν έβγαιναν οι αριθμοί, σίγουρα θα έβρισκαν έναν τρόπο να συνεργαστούν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως ΜΕΡΑ25. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας. Εξάλλου ο ίδιος είπε ότι άλλα λέμε προεκλογικά και μετεκλογικά μπορεί άλλα να κάνουμε. Θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος να απομακρυνθεί και μαθηματικά αυτό το σενάριο είναι να είναι πολύ ισχυρή στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Για να απαντήσω όμως ευθέως στο ερώτημά σας, εκτιμώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προκύψει μια βιώσιμη κυβέρνηση μετά από την πρώτη κάλπη. Αλλά όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε το βράδυ της 21ης Μαΐου. Αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι εστιασμένο σε μία αποστολή και σε μία αποστολή μόνο, να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το κόμμα μας, για την Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ότι έχουμε μία καλή δυναμική, αλλά δεν θέλω να υπάρχει κανείς απολύτως εφησυχασμός. Έχουμε ακόμα 16 μέρες μέχρι τις εκλογές. Και όπως σας είπα, θέλω να μιλήσουμε σε αυτές τις 16 μέρες για το μέλλον, για την οικονομία, για την υγεία, για την κοινωνική δικαιοσύνη όπως την αντιλαμβανόμαστε και να αφήσω τους άλλους. Όπως σας είπα, να τσακώνονται για την παρακαταθήκη του Ανδρέου Πανδρέου. Είναι μια συζήτηση που εμάς δεν μας αφορά. Να μείνω για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Αν είστε πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα το βράδυ της 21ης Μαΐου, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα την παραλάβετε? Θα πάρετε κάποιο τηλέφωνο? Ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να περιμένει τηλέφωνο από τον ηγέτη του πρώτου κόμματος, αν αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, διότι αυτό θα καθοριστεί από το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου.
Και δεν θέλω να κάνω καμία συζήτηση για το τι θα γίνει την 22 Μαΐου. Θέλω να κάνω συζήτηση για το τι θα γίνει μέχρι την 21 Μαΐου. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε μετά το βράδυ της 21 Μαΐου, όταν θα έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Το τελευταίο διάστημα άκουσα και μια δήλωσή σας. Είπατε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι είναι στο όριο της αιμονής με εσάς. Αυτό έχει ένα προσωπικό τόνο. Θεωρείτε ότι γέφυρες με το Πασόκ έχουν κοπεί, δεν υπάρχουν? Αν κάποιος έχει αιμονή με κάποιον άλλον, είναι δύσκολο να μπορεί να συνοηθεί. Η στάση του κ. Ανδρουλάκη είναι ανεξήγητη. Διότι και σε μια ενδεχόμενη θεωρητικά κυβέρνηση συνεργασίας, πρωθυπουργός θα ήταν πάντα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Έτσι γίνεται παντού στην Ευρώπη. Έτσι προφανώς θα γινόταν και εδώ πέρα. Άρα η θέση ούτε με Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας είναι παντελώς ακατανόητη. Πόσο μάλλον όταν δεν μας λέει και ο κ. Ανδρουλάκης ποιον θα είχε υπόψη του σε αυτό το θεωρητικό ενδεχόμενο. Από εκεί πέρα, ναι, πολλές φορές ο κ. Ανδρουλάκης δίνει την εντύπωση ότι έχει κάποιο είδους προσωπικό θέμα μαζί μου. Εγώ, ξέρετε, δεν προσωποποιώ ποτέ τις διαφορές. Είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική. Να ξέρω ότι οι διαφορές μπορεί και πρέπει να είναι μόνο πολιτικές, αλλά μόνο έτσι μπορώ να εξηγήσω τη θέση του. Ότι ναι, θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με άλλο πρόεδρο. Το πρόβλημα του δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή καθ' αυτή. Είναι ο Πρωθυπουργός. Εγώ όμως έχω μια άλλη άποψη. Εγώ έχω πρόβλημα με το Πασόκ. Και έχω πρόβλημα με τις θέσεις του Πασόκ. Διότι το Πασόκ, τουλάχιστον επί ημερών κ. Ανδρουλάκη, έχει διολυστήσει σε μια σειρά από θέσεις που προσωπικά, κατά την άποψή μου, το φέρνουν πολύ πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι σε εμάς. Όταν, ας πούμε, αρνείται να δεχτεί την αναθεώρηση του άρθρου 16 για να αποκτήσουμε επιτέλους μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όταν αρνείται την έννοια της αξιολόγησης, όταν φέρνει στην επιφάνεια το παλιό κακό συνδικαλιστικό παρελθόν του ΠΑΣΟΚ. Με αυτό το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Μπορεί να συγκλίνουμε σε ορισμένα επίπεδα, αλλά οι διαφορές μας είναι πολύ μεγαλύτερες από τις συγκλίσεις μας. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στο θέμα και στο μέτωπο της οικονομίας, κύριε Πρόεδρε, διότι βιώνουμε πληθωριστικές πιέσεις στην ακρίβεια, που λέει ο κόσμος, 20 μήνες και πλέον. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι μπορούμε να κάνουμε για να μειωθούν οι τιμές? Διότι αυτή την ώρα, αυτό που λένε και οι πολίτες, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, είναι το μείζον θέμα για τους καταναλωτές, για τους πολίτες. Πώς θα βγει ο μήνας, αν δηλαδή η ακρίβεια όπως έχει διαμορφωθεί, σε συνδυασμό και με τους μισθούς που υπάρχουν στην Ελλάδα, πώς μπορεί να επιβιώσει ένας Έλληνας πολίτης? Η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Προφανώς δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η ελληνική ακρίβεια. Θα σας έλεγα ότι τους τελευταίους μήνες τα αντικειμενικά στοιχεία δείχνουν ότι πάμε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Είναι όμως ένα πραγματικό πρόβλημα που πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, τι έχουμε κάνει και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής? Καταρχάς, έχουμε στηρίξει τα πιο αδύναμα εισοδήματα με μια σειρά από μέτρα. Το καλάθι του νοικοκυριού δούλεψε. Γιατί δούλεψε? Διότι προήγαγε ουσιαστικά τον ανταγωνισμό. Είχαμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές. Δώσαμε μια σειρά από έκτακτες ενισχύσεις, όπως το Market Pass, οι οποίες είναι σημαντικές και εξωτερώνουν ένα σημαντικό κομμάτι της αύξησης των τιμών. Και από εκεί και πέρα έχουμε στηρίξει συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα. Όταν μειώνουμε φόρους, τους μειώνουμε αυτούς τους φόρους, ξέρετε, μόνιμα. Η ακρίβεια θα υποχωρήσει κάποια στιγμή. Και είμαι σίγουρος ότι θα βλέπουμε καλύτερες προοπτικές στο μέτωπο της ακρίβειας από εδώ και στο εξής. Οι μειώσεις όμως των φόρων και η στήριξη του εισοδήματος είναι μόνιμη. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 20% συνολικά, από 713 πήγε στα 780 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ναι, πριν τον Μάρτιο, κάποιος ο οποίος έβγαζε 713 πιεζόταν πολύ το εισόδημα του. Τώρα είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση. Και βέβαια θα επιμείνω στη σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και στη σωστή λειτουργία της αγοράς. Ναι, παντού μπορεί να υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Έχουμε βάλει πάρα πολλά πρόστιμα. Θα εξακολουθούμε να είμαστε πάνω από την αγορά. Και αν βλέπουμε τάσεις μειώσεων στις διεθνείς τιμές, στις πρώτες ύλες, έχω την απέτηση αυτές οι μειώσεις να περάσουν τελικά και στο ράφι και στο σούπερ μάρκετ και στον τελικό καταναλωτή. Επειδή ακούμε την αντιπολίτευση το τελευταίο χρονικό διάστημα να φέρνει το παράδειγμα και της Ισπανίας και της Κύπρου, που μηδένισαν τον ΦΠΑ στο τρόφιμα, να πούμε ότι σε αυτές τις χώρες ήταν χαμηλός ήδη ο συντελεστής του ΦΠΑ και ήταν πολύ κοντά δηλαδή το κενό για να το μηδενίσουν. Στην Ελλάδα όμως δεν μπορούμε να μειώσουμε έστω και λίγο το ΦΠΑ ώστε να ελαφρυνθούν οι τιμές. Η άποψή μου είναι σαφέστατη σε αυτό. Η μείωση του ΦΠΑ δεν θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών. Θα χανόταν αυτή η μείωση
προς όφελος τελικά των παραγωγών και των εμπόρων. Το είδαμε, ας πούμε, στον καφέ. Θυμάστε ότι μειώσαμε το ΦΠΑ στον καφέ. Δεν νομίζω ότι είδαμε κανένα τελική μείωση στην τιμή του καφέ. Και από την άλλη, αυτό είναι και ένα μέτρο το οποίο έχει σημαντικό κόστος για τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να μας πούν αυτοί που το εισηγούνται, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, από πού θα βρουν τα λεφτά να το καλύψουν. Διότι αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οι εποχές της πανδημίας πέρασαν πια οριστικά. Η χώρα πρέπει να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, πρέπει να μειώνει το χρέος της και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία από αυτή που υπήρχε στο παρελθόν. Άρα όλα πρέπει να τα μετράμε. Εμείς τι έχουμε καταφέρει? Έχουμε καταφέρει να έχουμε μια οικονομική πολιτική που, επειδή ακριβώς έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μπορέσαμε ταυτόχρονα να μειώσουμε και τους φόρους και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα και να αρχίσουμε να δαπανάμε δεκάδες εκατομμύρια χωρίς να λέμε πού μπορούμε να τα βρούμε αυτά. Και μιας και μιλάμε για προγράμματα. Μπορούν να ακούνε οι πολίτες το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το έχω εδώ μαζί μου. Μπορούμε να μιλήσουμε και στη συνέχεια για αυτό τι ακριβώς προβλέπουμε, για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να κάνω μία πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν στέλνει το πρόγραμμά του σε οίκους αξιολόγησης σήμερα που μιλάμε, να δούμε τι θα του πούνε για το πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή, είναι εφαρμόσιμο και τι θα σήμαινε την επόμενη μέρα για την δυνατότητα της χώρας να αποκτήσει επιτέλους την επενδυτική βαθμίδα? Θα σας απαντήσω εγώ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι παντελώς, μα παντελώς ανεφάρμοστο. Και αν επιχειρούσε κάποιος να εφαρμόσει έστω και ένα κομμάτι από αυτό, θα εκινούσε η Ευρώπη αμέσως στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και θα ξαναμπλέκαμε στο φαύλο κύκλο, τον οποίο κάναμε τόσο μεγάλη προσπάθεια να ξεφύγουμε. Επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, αυτό που επιτρέψτε να σας πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και ότι εσείς κάνετε μια πολιτική πάνω στο μαξιλάρι που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σας παρέδωσε. Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα και πάλι, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία να θυμηθούμε τι έγινε το 2015. Και γιατί ελοχεύει το φάντασμα του κ. Βαρουφάκη. Λοιπόν, άρα και γιατί ο κ. Τσίπρας λέει ουσιαστικά τα ίδια που έλεγε το 2015. Άρα νομιμοποιούμαστε να γυρίσουμε στο 2015. Τι έγινε το 2015, και να τα ξαναθυμηθούμε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Ο κ. Τσίπρας μαζί με τη Χρυσή Αυγή προκάλεσε την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά. Είχαμε τότε 1 δισεκατομμύριο διαφορά στην πέμπτη αξιολόγηση. Έταξε ότι θα ασκήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού. Κάναμε ένα δημοψήφισμα Μαϊμού. Έκανε μια εμβληματική κολοτούμπα και μας φόρτωσε ο κύριος Τσίπρας ένα χρέα στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο μας τύχησε κοντά στα 100 δις. Άρα μας έβγαλε ο κύριος Τσίπρας από το μνημόνιο στο οποίο ο ίδιος μας έβαλε. Αυτή είναι η ιστορία του 2015. Το τι έγινε πριν το 2015 μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά η ιστορία του 2015 δεν μπορεί να. Βεβαίως, δεν βρήκατε άδεια ταμεία όταν αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί βρήκατε ένα μαξιλάρι, το οποίο εσείς αξιοποιήσατε μετά. Το αξιοποιήσαμε το μαξιλάρι αυτό. Σήμερα τα ταμιακά μας διαθέσιμα είναι κοντά στα 40 δισεκατομμύρια. Ταυτόχρονα δαπανίσαμε παραπάνω από 50 δισεκατομμύρια για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία στη διάρκεια της πανδημίας. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί το πετύχαμε αυτό? Γιατί ταυτόχρονα είχαμε μια αναπτυξιακή πολιτική. Επιμένω πολύ σε αυτό. Η αναπτυξιακή πολιτική είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε όλες μας τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Εμείς πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο ρυθμό της Ευρωζώνης. Εκεί που ήμασταν στο 1/4, θυμίζω, επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι μας προσφέρει? Περισσότερα χρήματα για υγεία, για κοινωνική πολιτική, για στήριξη, παραδείγματος χάρη, των ενόπλων δυνάμεων. Και είναι ακριβώς αυτή η ανάπτυξη, η οποία είναι αποτέλεσμα πολλών ξένων επενδύσεων, βελτίωση τη παραγωγικότητα, που οδηγεί τελικά και στην αύξηση των μισθών και στη μείωση τη ανεργία. Λέμε πώς θα αυξήσουμε του μισθού. Και αυτό είναι το βασικό μας ζήτημα και για την επόμενη τετραετία. Και αυτό το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει και πάρα πολλού Έλληνες σήμερα. Μα οι μισθοί θα αυξηθούν μόνο αν μειωθεί η ανεργία και μόνο αν έρθουν καλύτερες δουλειές όπως αυτές που φέρνουν οι ξένες επενδύσεις. Αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Άρα, όταν μιλάμε για αύξηση μισθών έως τα 1.500 ευρώ μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα και 950 κατώτατος, εμείς ξέρουμε ότι αυτούς τους στόχους μπορούμε να τους πετύχουμε, γιατί το έχουμε ήδη αποδείξει. Σε τι πετύχουμε αυτό? Τετραετίας. Σε δεκαετίας. Τετραετίας. Αυτή είναι η στόχη τους οποίους έχουμε θέσει και ξέρουμε πως μπορούμε να τους πετύχουμε. Ταυτόχρονα εξακολουθούμε να επιμένουμε στη λελογισμένη μείωση των φόρων. Θέλουμε να ξεφορτωθούμε το τέλος επιτιδεύματος μέχρι το τέλος της τετραετίας. Θέλουμε να ξαναδούμε και να μειώσουμε κατά 30% τα τεκμήρια από 1η-1η του 2025. Θέλουμε να αυξήσουμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με παιδί. Άρα θα αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ κλίμακοτα. Και ναι, και θα με ρωτήσετε για το ΦΠΑ. Πιστεύω ότι στο δεύτερο μισό της τετραετίας και εφόσον η πορεία των δημόσιων οικονομικών παραμένει καλή, πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να έχουμε το περιθώριο να μπορούμε να βλέπουμε μόνιμες, το τονίζω, μειώσεις του ΦΠΑ σε προϊόντα τα οποία εμείς προφανώς θα είμαστε σε θέση να επιλέξουμε. Άρα λέτε ότι από το 25 και μετά
να το ερμηνεύσω εγώ. Ναι. Από το 25 και μετά θα δούμε μείωση στο ΦΠΑ. Εφόσον η οικονομία εξακολουθεί να πηγαίνει καλά, δεν είναι ένα στόχο τον οποίο έχουμε στο πρόγραμμά μας, αλλά πολλές φορές έχουμε καταφέρει να εκπλήξουμε ευχάριστα και να κάνουμε παραπάνω από τα οποία είχαμε πει. Είναι ένα στόχος στο δεύτερο μισό της τετραετίας να αρχίσουμε να βλέπουμε πια και να εξετάζουμε μόνιμες μειώσεις στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Επενδυτική βαθμίδα, την είπατε προηγουμένως. Εφόσον η οικονομία είναι θωρακισμένη όπως περιγράψατε τώρα, σας κατηγορούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι ότι σε αυτό είστε λίγο, θα έλεγα, κινδυνολογείτε. Ότι αν δεν υπάρξει ένα αποτέλεσμα εκλογών που θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα κινδυνεύσει η επενδυτική βαθμίδα. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Είμαι απολύτως πεπισμένος γι' αυτό. Το λέω με απόλυτη σιγουριά, πρώτον γιατί είδαμε τι έγινε το 2015. Και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα που έλεγε το 2015. Άρα, προφανώς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αναζητούν οι οίκοι αξιολόγηση είναι πολιτική σταθερότητα. Και ναι, αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει εχέγγυα ότι μπορεί να αναβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και η επενδυτική βαθμίδα είναι εξαιρετικά σημαντική σε ένα περιβάλλον που αυξάνονται τα επιτόκια. Δεν είναι ένα μακροοικονομικό μέγεθος που αφορά μόνο τους ειδικούς. Αυτό θα σημαίνει μείωση του κόστους δανεισμού για το κράτος, για τις επιχειρήσεις, τελικά για τα νοικοκυριά. Και αυτό είναι σημαντικό σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια αυξάνονται. Ήδη έχουμε κάνει παρεμβάσεις και έχουμε ελέγξει κάπως την αύξηση των επιτακίων, ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια, γιατί αναγνωρίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προφανώς δεν εξαρτάται από εμάς. Είμαστε στο ευρώ και η επιτοκιακή πολιτική καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα κάνουμε όμως το καλύτερο το οποίο μπορούμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για να στηρίξουμε τους δανειολήπτες, ειδικά τους συνεπείς δανειολήπτες. Να σας ρωτήσω για το πρόγραμμα Σπίτι μου, ένα πρόγραμμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους νέους. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ μεταξύ των νέων. Μέχρι 39 ετών είναι αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, από τους νέους, αλλά μας λένε και είναι πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε ότι σπίτια δεν βρίσκουν. Και όσα βρίσκουν είναι και πολύ ακριβά, αλλά και πάρα πολύ παλιά που στην ουσία δεν τους συμφέρει να τα αγοράσουν. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό, διότι στόχος αυτού του προγράμματος ήταν να φύγουν κάποιοι από το ενίκιο, να πάνε σε ένα δικό του σπίτι, να απελευθερωθούν σπίτια ώστε να πέσουν τα ήδη ψηλά ενίκια. Δηλαδή να γίνει μια αλυσίδα, μια αλυσιδωτή διαδικασία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ανταπόκριση του προγράμματος. Αυτό το οποίο λέτε φαίνεται να έχει μια δόση αλήθειας. Θα αξιολογούμε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της πορείας του. Πιστεύω ότι τελικά θα υπάρχουν αρκετά σπίτια σε αυτές τις τιμές, γιατί έχουμε κάνει και εμείς την έρευνα αγοράς μας. Η αλήθεια είναι ότι μια λογική ήταν να βρεθούν παλιά σπίτια, τα οποία να μπορούμε να ξαναφτιάξουμε και δίνουμε αρκετά πρόσθετα κίνητρα για να ξαναφτιαχτούν αυτά τα σπίτια. Αυτή ήταν η λογική. Έχουμε πάρα πολλά κλειστά διαμερίσματα. Προφανώς αυτά χρειάζονται και μια βασική επισκευή. Αλλά αν αυτά τα διαμερίσματα αρχίζουν και μπαίνουν περισσότερο στην αγορά, τότε θα αυξηθεί η προσφορά και κάπως θα συγκρατηθούν οι τιμές. Είμαι σίγουρος ότι τελικά το πρόγραμμα θα έχει μεγάλη επιτυχία και είμαι διατεθειμένος να το στηρίξω όσο χρειάζεται. Έχω ήδη πει ότι θα διπλασιάσουμε τους προϋπολογισμούς. Όταν κλείσουμε δηλαδή και φτάσουμε στα πρώτα 10.000 σπίτια, θα υπάρχουν 10.000 ακόμα. Και είναι, το τονίζω, μόνο το πρώτο βήμα για ένα συνολικό σχέδιο κοινωνικής κατοικίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει από φοιτητική στέγη, σχεδόν 10.000 διαμερίσματα φοιτητικά με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θέλω να θυμίσω ότι ήδη έχουμε ενισχύσει το επίδομα ενοικίου για τους φοιτητές. Είναι 1.500 ευρώ από 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ αν συγκατοικεί κάποιος. Σκεφτείτε το 2.000 ευρώ, αν δύο παιδιά συγκατοικήσουν, είναι 4.000 ευρώ τη σεζόν. Είναι πολλά χρήματα αυτά. Ουσιαστικά καλύπτουν σχεδόν όλο το ενοίκιο. Και βέβαια κοινωνική αντιπαροχή, τι σημαίνει αυτό. Έχουμε πάρα πολύ ακίνητη περιουσία ως δημόσιο. Να τη δώσουμε όπως θα έκανε κάποιος με το δικό του οικόπεδο, θα το δώσουμε σε κάποιους developers, κατασκευαστές, θα κρατήσουν κάποια διαμερίσματα ήδη, γιατί δεν θα έχουν κόστος γης, και τα υπόλοιπα θα τα κρατήσει το κράτος και θα μπορεί να τα νοικιάζει με σχετικά χαμηλό ενίκιο σε νέους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμπιέσουμε το κόστος της απόκτησης στέγης σήμερα. Και βέβαια, να πω και κάτι ακόμα, ναι, ότι δεν είναι μόνο το κόστος του ενοικίου, είναι και το κόστος του ρεύματος, όλα τα προγράμματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση, όπως βλέπετε, από το αλλάζω θερμοσύφωνα μέχρι τα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Όλα αυτά είναι προγράμματα τα οποία έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Μειώνουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για το νοικοκυριό και συμβάλλουν προφανώς και στη συνολική μας προσπάθεια να γίνουμε μια πιο πράσινη οικονομία. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να περάσουμε σε αυτό το σημείο στα ελληνικά. Έχουμε μια επίσης εξαιρετικά κρίσιμη εκλογή στις 14 Μαΐου στη γειτονική μας χώρα. Οι Αγγλοσάξονες λένε ότι, θα το μεταφράσω, ότι καλύτερα να γνωρίζεις το διάβολο που έχεις απέναντί σου. Κατά συνέπεια θα μπορούσα να εικάσω ότι θα προτιμούσατε εσείς
να είχατε ως συνομιλητή, αν εκλεγείτε κι εσείς φυσικά, τον Ταγί Περντογάν. Θα αποφύγω σαν το διάολο το λιβάνι, μιας και αναφερθήκατε σε αυτή τη γνωστή εγγλέζικη φράση, να κάνω οποιαδήποτε εκτίμηση ή να εκφράσω οποιαδήποτε προτίμηση για το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών. Έχω μια υποχρέωση, εφόσον με εμπιστευτούν οι πολίτες και πάλι, να επιχειρήσω να συνεργαστώ με οποιονδήποτε επιλέξουν οι Τούρκοι πολίτες. Όμως θέλω να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει δείξει σε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις μια σκληρή αναθεωρητική πολιτική, η οποία είναι εις βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Αυτή η πολιτική δεν είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει την επόμενη μέρα, ασχέτως του ποιος θα κερδίσει στην Τουρκία. Ναι, είχαμε τους τελευταίους μήνες μια εκτόνωση, καλοδεχούμενη. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που ανταποκριθήκαμε. Αλλά η γαλάζια πατρίδα φαίνεται να είναι κοινός τόπος αυτή τη στιγμή. Και η γαλάζια πατρίδα θίγει ελληνική κυριαρχία και ελληνικά κυριαρχικά συμφέροντα. Και γι' αυτό και οι εκλογές στην Ελλάδα έχουν τόσο μεγάλη σημασία, διότι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτός ο οποίος θα καθίσει σε αυτό το γραφείο θα πρέπει να διαχειριστεί μια Τουρκία η οποία ενδεχομένως να επανέλθει στην προηγούμενη επιθετικότητά της. Εύχομαι να μην γίνει αυτό, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Άρα, η συνέχιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, η οικοδόμηση στέρεων συμμαχιών, η δυνατότητα του εκάστοτε Πρωθυπουργού, ναι, να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει οποιονδήποτε διεθνή ηγέτη, εάν χρειαστεί, ας το πούμε, να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του για θέματα τα οποία είναι μείζοντος εθνικού συμφέροντος, έχει μεγάλη σημασία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν το έχω ξαναπεί, αλλά το έφερε η κουβέντα. Εγώ επικοινώνησα τρεις φορές με τον πρόεδρο Μακρόν για το ζήτημα του Σουδάν. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και ότι οι Γάλλοι θα μας βοηθήσουν στην εκένωση κάποιων Ελλήνων οι οποίοι εντάχθηκαν στη γαλλική αποστολή και για να μπορέσουμε να συντονίσουμε και τη δικιά μας ελληνική αποστολή που με τόση επιτυχία πέταξε σε μια εμπόλεμη ζώνη και επέστρεψε σώους και ασφαλείς Έλληνες πολίτες μέχρι και τους τετράποδους φίλους τους καταφέραμε και κενώσαμε. Άρα στα ζητήματα του ποιος μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας σε μια εποχή όπου μην έχετε καμία αμφιβολία, τα πράγματα γεωπολιτικά δεν θα γίνουν πιο εύκολα. Αυτό είναι και ένα ζητούμενο για τη δικιά μας εθνική επιλογή, η οποία θα γίνει την 21η Μαΐου. Και μερικές φορές, κύριε Πρόεδρε, και η τουρκική αντιπολίτευση, ο σχηματισμός όπως έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, μερικές φορές έχει πει χειρότερα πράγματα και από τον πρόεδρο Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο ένας είναι ο καλός και ο άλλος είναι ο κακός. Η Τουρκία πρέπει να κάνει μια επιλογή μετά τις τουρκικές εκλογές. Αν θα επιχειρήσει να ξαναέρθει κοντά στη Δύση, ευρύτερα στην Ευρώπη, να ξαναχτίσει κάποιες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό σε έναν βαθμό θα επηρεάσει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το σενάριο η Τουρκία να συνεχίσει τον αναθεωρητισμό τον οποίο έδειξε τα τελευταία 3 χρόνια. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε, να ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο και να φυσικά να διεκδικούμε πάντα το καλύτερο. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη. Η δυνατότητα να χτίσουμε μια θετική ατζέντα με την Τουρκία. Βεβαίως είναι και το πρώτο που είπατε και εκεί εντάξετε το εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ το οποίο υλοποιήσατε. Όντως ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα, ενώ οικονομικά, το οποίο θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα των εκλογών. Για μένα, ένας από τους 5 πυλώνες της Ελλάδος που περιγράφουμε στο πρόγραμμά μας, η ισχυρή Ελλάδα προϋποθέτει τη συνέχιση ενός καλά μελετημένου και καλά κοστολογημένου εξοπλιστικού προγράμματος. Εμείς καταφέραμε μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με μια σειρά από πιστεύω έξυπνες και στοχευμένες κινήσεις, να αλλάξουμε ουσιαστικά ισορροπία στο Αιγαίο. Η απόκτηση των Ραφάλ ήταν κομβικής σημασίας. Και ήταν μια αγορά η οποία έγινε από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς αντισταθμιστικά. Τα Ραφάλ είναι ήδη εδώ. Έχουν αλλάξει τις ισορροπίες. Ο εξυγχρονισμός των F-16 σε Viper συμφωνήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Πλην όμως η ΕΑΒ ήταν σε μια κατάσταση τραγική και δεν μπορούσε να υλοποιήσει το πρόγραμμα. Βάλαμε σε τάξη την ΕΑΒ και τώρα το πρόγραμμα αυτό τρέχει. Και φυσικά η κομβική σημασία σε απόκτηση των F-35, τα οποία πιστεύω ότι θα μπορούμε να τα εντάξουμε στην πολεμική μας αεροπορία από το 2028. Και μετά θυμίζω ότι είναι αεροπλάνα τα οποία διεκδικούσε διακαώς η Τουρκία, είχε παραγγείλει 100 και θα βρεθεί με 0 αυτή τη στιγμή. Αλλά φυσικά και τα προγράμματα
του ναυτικού. Οι πρώτες δύο φρεγάτες ναυπηγούνται ήδη. Έχουμε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα ακόμα που είναι οι τρεις κορβέτες, μικρές φρεγάτες ουσιαστικά, που εναπόκειται στην επόμενη κυβέρνηση να κάνει την τελική επιλογή. Όλη η προετοιμασία έχει ήδη γίνει. Είμαστε μεταξύ δύο τελικών προτάσεων. Ιταλίας, Γαλλίας, αν δεν κάνω λάθος. Δεν χρειάζεται να μπω αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες, αλλά είναι λίγο πολύ, λίγο πολύ γνωστά αυτά. Και βέβαια η συνολικότερη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων σε θέματα όχι μόνο μισθολογικά, αλλά και προηγμένης τεχνολογίας, παραδείγματος χάρη, όχι μόνο τα UAV, τα drones, η επόμενη γενιά των σκαφών, τα οποία θα μπορούμε να τα κουμαντάρουμε χωρίς πλήρωμα. Πρέπει να σκεφτόμαστε και πώς θα είναι το θέατρο των επιχειρήσεων σε 10 χρόνια από τώρα, όχι μόνο σε 1 ή 2 χρόνια από τώρα. Και έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε το επιστημονικό δυναμικό να μπορούμε να επενδύουμε σε τέτοιες τεχνολογίες του μέλλοντος. Ήθελα να μιλήσουμε για μια εκδήλωση που θα γίνει την Τρίτη και νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου έχει ίσως και ένα σημειολογικό πολιτικό ενδιαφέρον. Είναι η Μέρα της Ευρώπης, στην οποία θα είναι μια εκδήλωση που θα γίνει την Τρίτη, που θα παραστείτε εσείς, αλλά θα παραστούν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που προέρχονται από την παράταξη Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής και ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Το λέω αυτό γιατί ήθελα να μου πείτε για ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και με τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είχε προκληθεί μια συζήτηση τότε σχετικά με την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Οι σχέσεις μου και με τους δύο είναι πολύ καλές. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί έχουμε στην παράταξή μας δύο τέως πρωθυπουργούς, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του νομίζω εισφέρουν με σημαντική εμπειρία και με τους οποίους μπορώ να συνομιλώ άνετα και να μου πούνε με θάρρος τη γνώμη τους. Από εκεί και πέρα είναι σημαντική αυτή η εκδήλωση, διότι υπενθυμίζει την Ευρωπαϊκή Παρακαταθήκη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος ένταξε τη χώρα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, κόντρα τότε στο λαϊκισμό της εποχής, μιας και γίνεται πολύ κουβέντα τώρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, να θυμηθούμε τι έλεγαν κάποιοι εκείνα τα χρόνια. Εμείς ήμασταν παιδιά τότε, αλλά το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, το πώς καβαλήθηκε τότε ένα κύμα αντιευρωπαϊσμού και αντιαμερικανισμού από τον τότε αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, είναι πράγματα τα οποία είναι ιστορικά καταγεγραμμένα και θα είναι και μια ευκαιρία να μιλήσουμε για την Ευρώπη του σήμερα, αλλά και για την Ευρώπη του αύριο. Διότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα η οποία μετράει στην Ευρώπη. Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά προτείναμε το ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο επέτρεψε στους Ευρωπαίους να ταξιδέψουν το 2021. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι, από τους πρώτους που αγωνιστήκαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο φέρνει στη χώρα σήμερα 31 δισεκατομμύρια ευρώ και είμαστε πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς αγωνιστήκαμε για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Άργησε, αλλά από τη στιγμή που μπήκε, οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών του φυσικού αερίου. Άρα η Ελλάδα μετράει στην Ευρώπη σήμερα, μετράει πολύ. Και νομίζω ότι πρέπει να εξακολουθεί να έχει αυτόν τον ρόλο μιας χώρας πρωταγωνίστριας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και όχι ουραγού, όχι επέτη, όπως δυστυχώς ήταν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας από το 2010 έως το 2019. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη μέρα λοιπόν και φαντάζομαι ότι έχετε κάνει το σχεδιασμό, εάν ξαναλέω, κερδίσετε τις εκλογές, είτε στην πρώτη ή δεύτερη Κυριακή, για το πώς θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα. Έχετε κάποιες σκέψεις, θα είναι άλλη δομή του Υπουργικού Συμβουλίου που θα σχηματίσετε, εάν εσείς εκλεγείτε? Θυμάστε ότι και το 2019 είχαμε κάνει πολύ σιωπηλή, το τονίζω τότε, προετοιμασία για την οργάνωση της κυβέρνησης. Δεν μιλήσαμε για αυτά δημόσια. Όπως δεν θα μιλήσω και τώρα σε λεπτομέρειες, προφανώς έχει γίνει αυτός ο σχεδιασμός, αλλά δεν θέλω κατά οποιοδήποτε τρόπο να εκπέμψω οποιαδήποτε αλαζονία ή προεξόφληση του εκλογικού αποτελέσματος. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις, βεβαίως και έχουμε πάρει τα μαθήματά μας από 4 χρόνια εμπειρίας που έχουμε περάσει διαπυρός και σιδήρου. Θα υπάρξουν προφανώς αλλαγές και στην οργάνωση της κυβέρνησης, προφανώς και σε πρόσωπα. Να θυμίσω ότι 4 χρόνια δεν έκανα ποτέ δραστικό σαρωτικό ανασχηματισμό. Θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Ισχύει, γιατί το περιμέναν πολλοί βουλευτές. Ναι, εσείς το περιμένατε και εσείς το περιμένατε ως δημοσιογράφοι. Σας διέψευσα σε αυτό. Επέλεξα την συνέχεια και τη σταθερότητα. Αλλά προφανώς μια νέα θητεία, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, είναι μια ευκαιρία για μια νέα αρχή. Και θα ενσωματώσουμε τα πολλά καλά του επιτελικού κράτους και θα διορθώσουμε τις αδυναμίες τις οποίες έχουμε εντοπίσει. Γιατί προφανώς υπάρχουν αδυναμίες, αλλά γενικά αυτό το οποίο αποκαλούμε επιτελικό κράτος θα είναι μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα.
σε θεσμικό επίπεδο. Υπάρχει τώρα μια γενική γραμματεία της κυβέρνησης με πολλά στελέχη τα οποία είναι αποκομματικοποιημένα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι δεν μπορούν ούτε καν να μεταταχθούν σε πολιτικά γραφεία. Αν κάποιος άλλος, ο ελληνικός λαός, επέλεγε κάποιον άλλον να καθίσει σε αυτό το γραφείο, θα έβρισκε μια δομή η οποία είναι καλά στημένη και η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει την οριζόντια εφαρμογή του κυβερνητικού έργου. Μείωση υπουργείων. Δεν θα σας πω τίποτα παραπάνω για την οργάνωση. Ούτε κάποια νέα χαρτοφυλάκια που μπορεί να δημιουργηθούν. Για το χαρτοφυλάκιο σας έχω μιλήσει, μπορεί να υπάρχουν και άλλα που αφορά το χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής πολιτικής και της εργαστικής πολιτικής. Δηλαδή το σπάσιμο ουσιαστικά του Υπουργείου Εργασίας. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά είναι ένα Υπουργείο μαμούθ, το οποίο θα ήταν πολύ καλό να διαχωριστεί και να έχουμε μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της εργαστικής πολιτικής μέσα από ένα ξεχωριστό διακριτό Υπουργείο. Πρόσωπα. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο δύσκολη η ερώτηση αυτή για τα πρόσωπα. Αν θα δούμε νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση, ξαναλέω, εάν εσείς εκλεγείτε. Δηλαδή, όντως κυβερνήσατε, ο κορμός κυβέρνηση έμεινε ο ίδιος 4 χρόνια. Αν θα δούμε ριζικές αλλαγές σε επίπεδο προσώπων. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση, την οποία διεκδικώ να σχηματίσω, δεν θα είναι κατά ανάγκη μία κυβέρνηση του ενός χρώματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο το απέδειξα και στην προηγούμενη θητεία. Χρησιμοποίησα πολλά στελέχη, εξωκοινοβουλευτικά. Κάποια τώρα μάλλον θα είναι και κοινοβουλευτικά, διότι διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή, εντασσόμενοι πια και πλήρως και οργανικά στη Νέα Δημοκρατία, τα οποία δεν άνοικαν στην παράταξή μας. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα μνημονέσω, δεν πρέπει να μνημονεύω συγκεκριμένα στελέχη στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Όμως αυτήν τη διάθεσή μου να αξιοποιώ τους καλύτερους, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από το σκληρό πύρινα της Νέας Δημοκρατίας, είναι κάτι το οποίο έχω πρόθεση να το συνεχίσω. Και τώρα βέβαια έχω και μια καλά δοκιμασμένη κοινοβουλευτική ομάδα, με βουλευτές οι οποίοι έκαναν μια πολύ σημαντική δουλειά σε 4 δύσκολα χρόνια. Πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι έχουν καλές πιθανότητες να επανεκλεγούν. Οπότε, ξέρετε, το πρόβλημα θα είναι πάντα η επιλογή ανάμεσα σε πολλά καλά στελέχη. Αλλά ας μην προτρέχουμε, διότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Και τονίζω αυτό το οποίο δεν θέλω σε καμία περίπτωση και δεν πρόκειται να δεχτώ, είναι αυτή η αίσθηση ότι λίγο πολύ τα αποτελέσματα είναι προδιαγεγραμμένα. Ναι, πάμε καλά, οι δημοσκοπήσεις είναι καλές, αλλά για μένα κάθε εκλογή είναι ντέρμπι. Μέχρι την τελευταία στιγμή είναι ντέρμπι. Και όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, εγώ δεν κοιτάω τις δημοσκοπήσεις με μεγάλη προσοχή στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Θεωρώ ότι ξεκινάμε πάντα από 0-0, όλα τα μάτια ξεκινούν από 0-0. Και ότι πρέπει μέχρι την τελευταία στιγμή να διεκδικούμε την εμπιστοσύνη όλων των πολιτών, ειδικά αυτών που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει τι θα ψηφίσουν. Είχαμε και πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, και την απόφαση του Αγίου Πάγου για το κόμμα Κασιδιάρη. Οι ψηφοφόροι του κόμματο που δήλωναν στις δημοσκοπήσεις να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, θεωρείτε ότι είναι παραπλανημένοι, θα απευθυνθείτε σε αυτούς, σαν Νέα Δημοκρατία εννοώ? Οι δημοσκοπήσεις τους εμφάνιζαν από ένα 3 έως 3,8, ένα ποσοστό το οποίο δεν το λες και ανύπαρκτο. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς κάναμε το καθήκον μας απέναντι στη Δημοκρατία. Όπως το έκανε διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Από την κυβέρνηση Σαμαρά μέχρι και σήμερα εμείς ήμασταν αυτοί που σταθήκαμε απέναντι στη Χρυσή Αυγή σε όλα τα επίπεδα και χαίρομαι διότι τελικά φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι ψηφίσαμε μια διάταξη πολύ στέρεη, παρά τα όσα έλεγε ένα μέρος της αντιπολίτευσης, η οποία οδήγησε το τμήμα του Αρείου Πάγου στο να αποκλείσει τους μαχαιροβγάλτες και τους δολοφόνους από το να διεκδικήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές εκλογές. Λυπάμαι που κάποιοι απήχαν από αυτήν την προσπάθεια. Δεν μου κάνει όμως εντύπωση, διότι και στο παρελθόν, ξέρετε, είχαν συναντηθεί στις πλατείες της Οργής. Και νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι και ο κύριος Τσίπρας επενδύει στο να προσελκύσει κάποια σκληρή αντισυστημική ψήφο. Βέβαια, ο ίδιος έχει γίνει μέρος του κυβερνήσει 4 χρόνια, δεν μπορεί να ξαναπαίξει το ίδιο, να ξανανεβάσει το ίδιο έργο που ανέβασε το 2015. Από εκεί πέρα, δεν θέλω να πω τίποτα για αυτούς οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις τασόντουσαν υπέρ της Χρυσής Αυγής. Δεν εκτιμώ ότι θα ψηφίσουν εμάς. Για να είμαστε, εμείς τραβήξαμε μια σκληρή γραμμή
Απέναντι τους λυπάμαι απλά και θέλω να το πω αυτό. Και ειδικά ενδεχομένως απέναντι σε κάποια νέα παιδιά που να μην ξέρουν ακόμα να παρασύρονται από εικόνες, από έτσι ανιστόρητες αναλύσεις ότι η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα από τον ναζισμό και από τον φασισμό. Υπάρχουν πολλές πολιτικές επιλογές τις οποίες μπορεί να κάνει κανείς, αλλά σίγουρα ένα κόμμα το οποίο τελικά δεν είναι κόμμα, αλλά είναι ουσιαστικά μια εγκληματική συμμορία που ενδύεται το μανδύα ενός κόμματος, δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι μια πολιτική επιλογή για οποιονδήποτε. Εμείς διασφαλίσαμε τουλάχιστον ότι όπως ορίζει το Σύνταγμα, αυτό το κόμμα δεν θα κατέβει σε εκλογές. Λοιπόν, να πάμε λίγο στους νέους, διότι πολλές φορές αναφερθήκατε σε αυτούς και τώρα για την ιστορία του θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχει συμβεί ακόμα και στο παρελθόν. Και θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί η απόσταση που έχουν πλέον οι νέοι, που έχει η νεολαία, από το πολιτικό σύστημα. Από όλο αυτό δηλαδή, το οποίο ενδεχομένως να μην τους εκφράζει, αυτό είναι που έχουν στο μυαλό τους. Προφανώς και με ανησυχεί και υπάρχει μια αποδεδειγμένη απόσταση των νέων από το πολιτικό σύστημα, ένα ρήγμα εμπιστοσύνης, το οποίο πρέπει να κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε για να το χειφερώσουμε. Δεν είναι απλή υπόθεση, βέβαια. Πάντα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι νέοι από τη φύση τους είναι απέναντι στην κάθε εξουσία. Πιστεύω όμως ότι εμείς και μέσα από το πρόγραμμά μας έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στους νέους. Όχι να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά. Το TikTok ρίχνει γέφυρες με τους νέους. Θα σας πω και για το TikTok. Όχι για να τους παραπλανήσουμε, όχι για να τους υποσχεθούμε ότι μπορούν να μπουν στα πανεπιστήμια 3 εβδομάδες πριν τις Πανελλήνιες. Έχει κάνει πολλά ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια. Αλλά αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη, θα έλεγα, προσπάθεια εξαπάτησης. Όταν μιλάμε για πανελλήνιες, για ένα διάβλητο σύστημα, να έχετε να λέει ότι από φέτος, κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, θα καταργήσω την ελάχιστη βάση εισαγωγής και θα περνάτε όλοι στα πανεπιστήμια. Να ρωτήσω τι μήνυμα στέλνει σε όλα τα παιδιά τα οποία δουλεύουν σήμερα και εργάζονται σκληρά. Και ξέρουν ότι πρέπει να εργαστούν σκληρά για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Πόσο μάλλον αν θέλουν να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε μια καλή σχολή. Πανελλήνιες εξετάσεις, πανελλαδικές εξετάσεις πάντα. Ήταν ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας. Ζείτε πάντα ποιοι είναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ποιοι είναι τα παιδιά που αριστεύουν. Δεν είναι κατά ανάγκη τα πλουσιόπαιδα των βορείων προαστίων. Είναι παιδιά που δούλεψαν πολύ σκληρά, κατεξοχήν παιδιά της μεσαίας τάξης, που δούλεψαν πολύ σκληρά για να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, στο οποίο δεν θα υπάρχουν βαριοπούλες, δεν θα υπάρχουν μολότοφ και το οποίο θα μπορεί να τους ανοίγει την διαδρομή για μια καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και βάζει επικεφαλής του στο επικρατείας ένα πολύ σοβαρό επιστήμονα από το Χάρβαρντ, κάτι ξέρω κι εγώ από το Χάρβαρντ, ο οποίος φυσικά δέχεται ότι στο Χάρβαρντ μπορεί να υπάρχει αστυνομία και ότι δεν υπάρχουν μολότοφ, αλλά εδώ στην Αθήνα, στα ελληνικά πανεπιστήμια, να μην υπάρχει αστυνομία. Μια χαρά το Χάρβαρντ, δηλαδή, αλλά το ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί να είναι μπάχαλο. Οι Γάλλοι έχουν μια έκφραση γι' αυτό. Καλό για την Ανατολή, το λέγανε παλιά. Δηλαδή, σε άλλο επίπεδο εμείς, σε άλλο επίπεδο οι παλιές γαλλικές αποικίες. Ναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εγώ διεκδικώ το ελληνικό πανεπιστήμιο κάποια στιγμή να μπορεί να φτάσει στο επίπεδο των κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων. Και για να γίνει, αυτό, προφανώς πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία, πρέπει να υπάρχει ηρεμία στα πανεπιστήμια, να μην υπάρχει βία. Και τώρα έρχονται κάποιοι και λένε ότι όλα αυτά θα τα ακυρώσουμε για να κλείσουν το μάτι σε ποιους άραγε. Τώρα με ρωτήσατε για το TikTok. Κοιτάξτε, οι νέοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Τα παραδοσιακά μέσα έχουν φύγει από τη ζωή των νέων. Άρα πρέπει να πάμε εμείς στα μέσα που είναι οι νέοι. Και το TikTok είναι ένα μέσο, μπορεί να συνδυάσει και λίγο χιούμορ. Καλό είναι γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι πίσω από το πολιτικό με το θεσμικό το ρόλο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν στον ελάχιστο χρόνο έξω από την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα μας δίνεται και η δυνατότητα να απαντήσουμε σε κάποια, εγώ πραγματικά ερωτήματα, εγώ κάνω μια σειρά από μικρά TikTok που απαντώ σε πραγματικές ερωτήσεις. Δεν είναι, δηλαδή, τα διαβάζετε δηλαδή τα μηνύματα που στέλνουν οι νέοι και στο διαβάζω, TikTok και στα διαβάζω άλλα πολλά μηνύματα, αποφεύγω τα υβριστικά, γιατί υπάρχει πολύ υβρίς και πολύ τοξικότητα. Πολλοί εκ των οποίων είναι και κατευθυνόμενοι, βέβαια. Δεν υπάρχουν πραγματικά πρόσωπα κατά ανάγκη πίσω από όλα αυτά τα οποία γράφονται. Αλλά θα είμαι πάντα ανοιχτός σε οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική. Παραδείγματος χάρη, το ανέφερα και σε ένα βίντεο το οποίο
Έκανα, είχα πάει στο σχηματάρι, ήρθε ένα νέο κορίτσι από το επαγγελματικό λύκειο στο σχηματάρι και μου είπε: έχουμε πρόβλημα με το, με το κέντρο υγείας, δεν έχουμε ασθενοφόρο. Τέτοια ακούω πολλά στις περιοδίες μου. Και τώρα ακόμα που κάνουμε σκληρή προεκλογική περίοδο. Αλλά επειδή δεν είμαι μόνο υποψήφιος πρωθυπουργός, είμαι και πρωθυπουργός και έχω ακόμα δυνατότητα όσο κάθομαι σε αυτή τη θέση να λύνω προβλήματα. Είναι για μένα αυτή η διάδραση, ειδικά με τους νέους, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δύο τελευταία ερωτήματα, γιατί φτάσουμε και στο τέλος της συζήτησής μας. Πρώτο, από το πρώτο τελευταίο ερώτημα, debate σε λίγες μέρες στο Ραδιομέγαρο. Εσείς, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, τι προσδοκάτε, κύριε Πρόεδρε, από αυτό? Παράλληλοι μονόλογοι, συζήτηση, ουσία, θα καταλάβουν οι πολίτες, θα καταλάβουμε όλοι μας τι ακριβώς ζητάει ο καθένας από εσάς. Είναι πολύ καλό ότι γίνεται το debate. Πρέπει να καταλάβουν όλοι όμως και οι δημοσιογράφοι ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο στο debate. Δεν μπορεί να γίνει μια συζήτηση χωρίς πλαίσιο. Το τι τελικά θα προκύψει από το debate θα το δούμε. Νομίζω ότι μας ξέρουν οι πολίτες. Δεν νομίζω ότι περιμένουν το debate να μάθουν κατά ανάγκη κάτι καινούριο. Για μένα ένα θα ήταν το πολύ ενδιαφέρον στο debate, επειδή για πρώτη φορά θα βρεθούν όλοι οι διεκδικητές της προοδευτικής διακυβέρνησης, αυτοί που λένε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Εμείς δεν είμαστε σε αυτούς. Για να δούμε τι έχουν να πούνε λοιπόν για αυτά τώρα που θα βρεθούν ενώπιον. Αυτό πράγματι θα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και ελπίζω τουλάχιστον να αυτές οι σχετικές ερωτήσεις να γίνουν. Και κλείνοντας, θα ήθελα ιστορικά ίσως αποτυπώνοντας στο τέλος της πρώτης αισθητείας, μένει να δούμε τι θα γίνει στην 21η Μαΐου φυσικά, θα ήθελα αν έχετε ξεχωρίσει την πιο ευχάριστη και την πιο δυσάρεστη στιγμή αυτής της τετραετίας ευρισκόμενος σε αυτό εδώ το γραφείο. Σε αυτό που καθόμαστε εμείς τώρα και μας φιλοξενείτε για να έχουμε αυτή την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συνέντευξη. Να ξεκινήσω από τις δυσάρεστες, γιατί ήταν πολλές. Θα είμαι ειλικρινής, η πιο δύσκολη στιγμή ήταν τα ΤΕΠΗ. Δεν κρύβομαι από αυτό. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το οποίο είδα. Και βαριά έτσι. Η ευθύνη να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ήταν μόνο το. Δύσκολες φωτιές. Η πανδημία ήταν ένα σοκ για όλους μας, γιατί δεν ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε. Η απόφαση που πήραμε εδώ σε αυτό το γραφείο να κλείσουμε τη χώρα, ξέραμε τι επιπτώσεις θα είχε αυτό. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη, πολύ δύσκολη στιγμή με την Τουρκία. Πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά για το καλοκαίρι του 20, αλλά υπήρχαν και πολλές καλές στιγμές. Πάντα υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση όταν λύνεις ένα πρόβλημα. Έστω μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να είναι μικρό. Αν ξεχώριζα μια στιγμή, νομίζω θα ξεχώριζα την ομιλία στο Κογκρέσο. Ήταν μια έτσι ωραία στιγμή, όχι μόνο για μένα, νομίζω ότι για την Ελλάδα συνολικά. Εισέπραξα μια αίσθηση εθνικής υπερηφάνειας που τη χρειαζόμαστε και από τους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και από τους Έλληνες στην Αμερική. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή. Είναι μια εμπειρία που θα την κρατάω πάντα μαζί μου και όταν τελειώσει η πολιτική μου σεριοδρομία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε στο Action. Καλή συνέχεια. Ραντεβού στην Κάλπη στις 21. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Action 24. Να πάμε τώρα στην Κοζάνη, εκεί όπου απευθύνει η προεκλογική ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πανηγυρίζει το βράδυ της Κυριακής των εκλογών. Τα καρτέλ και οι ισχυροί θα πανηγυρίζουν ή ο δημοκρατικός λαός θα πανηγυρίζει? Και μόνο με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα πανηγυρίζει ο δημοκρατικός λαός. Η δική μου η αίσθηση λοιπόν, που πηγαίνω παντού, απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι η συσπήρωση που έχουμε είναι η μεγαλύτερη που έχω συναντήσει από το 2015. Η δική μου η αίσθηση, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, κανείς δεν μου έχει πει ότι σας ψηφίσαμε το 19, αλλά τώρα δεν θα σας ψηφίσουμε. Κανείς δεν μου το έχει πει. Δεν ξέρω αν το έχει πει κανένας εσάς. Και θυμίζω ότι το 19... Το 19, μετά τη φθορά την κυβερνητική, μετά την ήττα, την ημέρα της ήττας, πήραμε σχεδόν 32%. Δεν έχουμε λοιπόν όριο ποσοστιαίο. Το όριό μας είναι μια μεγάλη νίκη. Και το όριό μας είναι ο ουρανός. Να φτιάξουμε ξανά την Ελλάδα, μια δίκαιη κοινωνία. Μια χώρα που θα αξίζει για να ζεις. Να έρθουν τα παιδιά μας πίσω, να μείνουν εδώ. Να στηρίξουμε τους αδύναμους. Να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη. Να έχουμε μια χώρα όπου θα ζούμε όλοι με δικαιοσύνη. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτό είναι το σχέδιό μας. Και μαζί μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Ξέρουμε, μπορούμε και θα φέρουμε την αλλαγή. Να είστε καλά. Αυτό είναι το μήνυμα της Κοζάνης.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωση σήμερα. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα τελευταίο απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κοζάνη. Να περάσουμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς η Βρετανία σήμερα πέρασε στην επόμενη μέρα της μοναρχίας. 70 χρόνια μετά τη στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βρετανική Κοινοπολιτεία στέφουν τους νέους τους βασιλείς, τον Κάρολο τον Τρίτο και την Καμίλα. Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στον Νίκο τον Ουίντσορ, που βασιλεύει στη χώρα από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και σήμερα υποδέχεται τον 5ο βασιλέα στην ιστορία τους. God save the King! God save the King! God save the King! God save the King! Ο βασιλιάς Κάρολος φορά στο κεφάλι του το στέμα του Αγίου Εδουάρδου και παρακολουθεί τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρη να του λέει God save the King, δευτερόλεπτα μετά τη στέψη του, σε ένα κατάμεστο αβαίο του Westminster. Το Λονδίνο δονείται από τους κανονιοβολισμούς προς τιμήν του νέου Βρετανού μονάρχη. Will you, to the utmost of your power, maintain the laws of God and the true profession of the gospel? Will you, to the utmost of your power, maintain in the United Kingdom the Protestant Reformed religion established by law? All this I promise to do. The things which I have herebefore promised, I will perform and keep. So help me God. Λίγα λεπτά μετά, ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρη τοποθετεί το δικό της στέμα στην κεφαλή της βασίλισσας Καμίλα, η οποία υποκλίνεται μπροστά από τον βασιλιά Κάρολο, προτού κάτσουν και οι δύο στις βασιλικές τους καρέκλες. Το σύνολο της βασιλικής οικογένειας παρακολουθεί συγκινημένο την ιστορική στέψη του βασιλιά Καρόλου, την πρώτη στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία 70 χρόνια. I, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you as your liege man of life and limb. So help me God. Ο γονατισμένος πρίγκιπας William ορκίζεται πίστη στο νέο βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Ακουμπάει το στέμα, σκύβει και δίνει ένα στοργικό φιλί στον καινούριο μονάρχη αλλά και αγαπημένο του πατέρα, που του λέει «Σε ευχαριστώ, William». Ο πρίγκιπας William, η πρίγκιπισσα Kate, η πρίγκιπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας και τους υψηλούς προσκεκλημένους της, τραγουδούν όλοι μαζί με μία φωνή το «God save the King». Ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα να τον ακολουθεί κατευθύνονται προς την έξοδο του αβαίου του Westminster, προκειμένου να ξεκινήσουν την πομπή προς το παράτι του Buckingham. Το βασιλικό ζεύγος επιβιβάζεται στην 253 ετών χρυσή επίσημη άμαξα, η οποία χρησιμοποιείται σε κάθε στέψη από το 1831. Ωστόσο, Κάρολος και Καμίλα προσήλθαν στο αβαίο του Westminster με μια διαφορετική, αρκετά πιο σύγχρονη άμαξα, που είχε κατασκευαστεί για το αδαμάντινο ιουβιλέο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2012. Ακολουθούσαν σε κοντινή απόσταση, σε διαφορετική άμαξα, ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου William με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Όταν καταφθάνουν στους κήπους του παλατιού του Buckingham, Κάρολος και Καμίλα δέχονται τον επίσημο βασιλικό χαιρετισμό από τη βασιλική φρουρά. Hip, hip. Hip, hip. Μέσα σε κλίμα αποθέωσης το βασιλικό ζεύγος εμφανίζεται στο μπαλκόνι του παλατιού του Buckingham και χαιρετά το ενθουσιασμένο πλήθος, το οποίο χαιρετούν και τα εγγόνια του Βρετανού γαλαζοαίματου Charlotte και Louis. Μαζί τους στο μπαλκόνι βρίσκονται οι γονείς τους, όχι όμως και ο πρίγκιπας Χάρι,
ο οποίος μαζί με το έτερο μαύρο πρόβατο της βασιλικής οικογένειας, πρίγκιπα Άντριου, ήταν οι δύο ηχηρές απουσίες. Παράλληλα, εντυπωσιακοί αεροπορικοί σχηματισμοί σχίζουν τον ουρανό του Λονδίνου, τον οποίο χρωματίζουν στα χρώματα της Βρετανικής σημαίας, καθώς ολόκληρη η χώρα γιορτάζει τη στέψη του νέου της βασιλιά και τραγουδά με μία φωνή «God save the King». Τώρα, εντυπωσιακά είναι, κυρίες και κύριοι, τα μεγέθη που καταγράφηκαν στην τελετή της στέψης του βασιλιά Καρόλου. Μαζί μας είναι η Νικόλ Παφάντη για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νικόλ. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα έγινε η στέψη του βασιλιά Καρόλου στο αβαίο του Westminster, η πρώτη μετά από 70 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εντυπωσιακά όντως είναι τα μεγέθη που καταγράφηκαν στην τελετή στέψης, καθώς συμμετείχαν 100 αρχηγοί κρατών, εκπρόσωποι από 203 χώρες και 2.300 καλεσμένοι. Στους δρόμους του Λονδίνου εκτιμάται ότι βρέθηκαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ οι τηλεθεατές υπολογίζονται ότι ήταν 300 εκατομμύρια από όλο τον κόσμο. Τώρα, το στέμα του βασιλιά Καρόλου, το εντυπωσιακό στέμα, ζύγιζε 2 κιλά και 270 γραμμάρια με 444 πολύτιμους λίθους, ζαφύρια, ρουμπίνια, τοπάζια, αμέθιστους και χρυσό 22 καρατίων. Το στέμα της βασίλισσας Καμίλα είχε 2.200 ροζ και μπριγιάν διαμάντια. Βλέπουμε εδώ το στέμα του βασιλιά Καρόλου. Είχε επίσης 4 σταυρούς, 4 κρίνους και 2 αψίδες. Να σου πω, Εύη, πως υπολογίζεται πως μέχρι αύριο θα έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο 20.000 εκδηλώσεις επίσημες και ανεπίσημες. Θα καταναλωθούν 62 εκατομμύρια μπύρες, ενώ θα δαπανηθούν 250 εκατομμύρια λίρες για αναμνηστικά. Μάλιστα, εντυπωσιακά πραγματικά τα μεγέθη που μας περιέγραψες, Νικόλ Βοφάντη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πολλά είναι τα παραλυπόμενα επίσης, κυρίες και κύριοι, της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου. Οι υψηλοί καλεσμένοι ανάμεσά τους ηθοποιοί του Χόλιγουντ και τραγουδιστές, αλλά και βεβαίως αρχηγοί κρατών και μέλη των βασιλικών αυλών όλης της Ευρώπης. Τα εγγόνια του βασιλιά Καρόλου όμως έκλεψαν για ακόμα μια φορά τις εντυπώσεις. Και επίσημα βασιλιάς της Βρετανίας ο Κάρολος έγινε ο 400ος βασιλιάς που στέφθηκε στο αβαίο του Westminster. Η τελετή ενθρόνησης ήταν γεμάτη μικρές και μεγάλες στιγμές που θα μείνουν στη μνήμη του βρετανικού λαού. Με ρόλο απλού καλεσμένου παρευρέθηκε τελικά στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου ο πρίγκιπας Χάρη. Μόνος αλλά χαμογελαστός έφτασε στο αβαίο. Μπήκε στον καθεδρικό ναό μαζί με τις ξαδέλφες του Ευγενία και Βεατρίκη και κάθισε στην τρίτη σειρά και όχι στη δέκατη όπως είχε αρχικά ακουστεί, ενώ κατά την εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ, ο ίδιος απουσίαζε. Τις εντυπώσεις έκλεψαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι έφτασαν στο αβαίο μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά τους, πριγκίψα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λουίς. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φορούσε τη στολή της ουαλικής φρουράς. Απαστράπτουσα, η πριγκίψα της Ουαλίας συγκέντρωσε πάνω της όλα τα βλέμματα. Φόρεσε τα σκουλαρίκια με μαργαριτάρια και διαμάντια της πριγκίψας Νταϊάννα τιμώντας την, ενώ στόλισε τον λαιμό της με ένα κολιέ της αείμνης της βασίλισσας Ελισάβετ. Σημαντικό ρόλο στην τελετή ενθρόνησης είχε και ο πρίγκιπας George, γιος του πρίγκιπα William. Ωστόσο, ο 10χρονος παραβίασε το πρωτόκολλο, καθώς έπρεπε να είναι δίπλα στον παππού του σε πολλές στιγμές, λόγω ηλικίας αφαιρέθηκε, τη μία φορά έβγαλε τη γλώσσα του, ενώ την άλλη έκανε γκριμάτσες. Υποδειγματική συμπεριφορά είχε η πριγκίπισσα Σάρλοτ, ενώ ο πρίγκιπας Λούις δεν βρήκε τη διαδικασία ενδιαφέρουσα και ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να χασμουριέται. Το παρόν στη στέψη έδωσαν βασιλείς και βασίλισσες από όλο τον κόσμο, αρχηγοί κρατών, μέλη της Βρετανικής αριστοκρατίας και διασημότητες. Μεταξύ των 2.300 προσκεκλημένων, η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζιλ Μπάιντεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο Κινέζος αντιπρόεδρος, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ουρσούλα Φοντε Λάιεν, η Ελληνίδα πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Από τους πρώτους που έφτασαν στο αβαίο του Westminster ήταν οι βραβευμένοι με Όσκαρ Έμα Τόμψον και ο Νικ Κέιβ, η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, ο Λάιονελ Ρίτσι, το μουσικό συγκρότημα Αντ και Ντεκ.
Για πρώτη φορά στη Βρετανική ιστορία, μία βασίλισσα σύζυγος ξαναφόρεσε ένα στέμμα για μία στέψη αντί να παρακελθεί ένα καινούριο. Απόφαση που πάρθηκε για λόγους βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με το παλάτι. Για τη στέψη της βασίλισσας Καμίλα, χρησιμοποιήθηκε το στέμμα της βασίλισσας Μαρίας με κάποιες μικρές αλλαγές και προσθήκες. Το κεντρικό διαμάντι αντικαταστάθηκε με το διαμάντι Κουλίναν σε σχήμα καρδιάς. Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα. Στόχος αποδοκιμασιών έγινε ο 63χρονος πρίγκιπας Άνδριου κατά την άφηξή του στο Αβαίο. Ο αδερφός του βασιλιά, επισήμως ο δούκας της Υόρκης, αντιμετώπισε τη λαϊκή καταγραφή παραμένοντας εντελώς ανέκφραστος. Μεγάλες αποκλίσεις, κυρίες και κύριοι, στα ποσοστά νίκης του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έναντι του Ταγίπ Ερντογάν παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία. Αυτή είναι πλέον και η μόνη διαφορά μεταξύ των δημοσκόπων με κοινό σημείο του στη νίκη Κιλιτσντάρογλου. Θα μας ενημερώσει για όλα αυτά ο Τάσος Μαγιόπουλος. Τάσο. Εβιχθές ήταν η τελευταία ημέρα που μπορούσαν οι δημοσκοπικές εταιρείες να δημοσιοποιήσουν. Που προκύπτει είναι ότι δείχνουν μεγάλο προβάδισμα του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στο μεγαλύτερο κομμάτι στην πλειοψηφία του. Εδώ βλέπουμε από 1,5% έως 14% οι περισσότερες ψηφιμετρήσεις. Ο μέσος όρος που προηγείται ο Κιλιτσντάρογλου είναι το 7%. Ωστόσο, υπήρχε και μία και μοναδική δημοσκόπηση, η οποία έφερε τον Ταγίπ Ερντογάν να προηγείται. Είναι αυτή εδώ που βλέπουμε, της εταιρείας Optimar, η οποία φέρνει τον Τούρκο πρόεδρο με 48,6% να προηγείται κατά 4,5 μονάδες του αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές τις επερχόμενες. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Μαγιόπουλε. Τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την προεκλογική ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπο, του επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από το Γάλλιο. Όσο και του ΣΥΡΙΖΑ θα διαβάσει κανείς τους όρκους πίστη τους στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το υπερμνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα σκληρά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και με τις δεσμεύσεις ώστε τα χρήματά του να καταλήγουν βέβαια μόνο στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Θα διαβάσει για το στόχο της επενδυτικής, όπως τη λένε, βαθμίδας, οι αξιολογήσεις για την οποία γίνονται στη βάση όμως συγκεκριμένων κριτηρίων, την επέκταση δηλαδή της αντεργατικής νομοθεσίας, της ιδιωτικοποίησης, τους πληστηριασμούς, τα ματωμένα πλεονάσματα και τόσα άλλα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και η πρόγνωση του κυρίου με τον μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.